Πάμε σε ένα αμιγώς αθλητικό ρεπορτάζ αν θέλετε, αλλά λεπτομέρειες θα μου πούνε τώρα γιατί ουσιαστικά πρέπει να έχω δύο καλεσμένους. Γι' αυτό έχει να κάνει και με τον Γιώργο το Στεριόπουλο αλλά και με τον κύριο Ηλία Αρβανίτη, αρχικά τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Τραχίνα. Κύριε Αρβανίτη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λέω δύο καλεσμένους γιατί τρέχει ο Γιώργος. Μπαίνεις πάλι το σοβαρό ύφος τώρα εσύ. Τώρα πάμε να φωνάξουμε λίγο τον κόσμο να... Καλησπέρα κύριε Αρβανίτη. Είμαι και εγώ μέσα στο κόλπο τώρα, δεν ξέρω καλησπέρα τι θα... Σας. Πώς θα τα... Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Τι λέτε τώρα, αλίμονο αντιπρόεδρε. Καταρχήν συγχαρητήρια. Ένατος ορεινός αγώνας, ο οποίος αρχίζει και παίρνει διαστάσεις τεράστιες. Έχει αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη αποδοχή στο δρομικό κοινό. Πλέον έχουμε ξεπεράσει τον αρχικό στόχο των 300 συμμετοχών. Έχουμε πλησιάσει τις 360 συμμετοχές. Πλέον στοχεύουμε σταδιακά, ίσως όπως αναφέρθηκε και από κάποιον φίλο μας, να πλησιάσουμε τον αριθμό των θεσπιαίων πλέον, όχι των σπαρδιατών, να φτάσουμε στις 700 κάποια στιγμή στο μέλλον. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αν αντέξει το μονοπάτια και επιγυρίως αν αντέξουμε εμείς, θα μακάρι να φτάσουμε για να έχουμε κόσμο να γεμίζει τα μονοπάτια της περιοχής μας. Εμένα, επειδή εσείς ξέρω ότι συμμετέχετε κιόλας. Και σας βλέπω και στεγνώ. Εμένα πώς με βλέπετε, θα τα βγάλω πέρα, λέτε. Και εσύ συμμετέχεις, Γιώργο. Εγώ τι, αυτό ρωτάω, θα τα βγάλω πέρα. Εγώ σας βλέπω αποφασισμένο και σας βλέπω και δυναμικό. Αποφασισμένος είμαι. Ναι, θα περπατήσω αρκετά. Σας το ξεκαθαρίζω από τώρα, δεν είμαι για πολλά-πολλά. Τα μονοπάτια μας είναι κατάλληλα και για τρέξουμε και για. Πάρα και, πολύ και, ωραία. Και θέλω, τώρα νιώθω καλύτερα, διότι είχα στο μυαλό μου ότι παρά το γεγονός ότι βγαίνω αρκετά στο βουνό, γιατί είμαι και κυνηγός. Αλλά το θέμα μου είναι τώρα ότι εδώ δεν ξέρω αν θα μπορέσω να είμαι πιστός στις δρομικές απαιτήσεις. Εμείς θέλουμε να είστε πιστός στο όριο στον τερματισμό των 4 ωρών και πολύ δε περισσότερο θα είμαι. Να μην έχουμε κάποιο... Θα αργήσω λίγο. Εμείς εκεί θα είμαστε, και θα σας περιμένουμε και θα είναι για πολύ μεγάλη χαρά για μας να σας χειροκροτήσουμε. Είναι ιδιαίτερη γιατί... τιμή μας να είμαστε εκεί και εμείς. Θέλω να μας δώσετε 2-3 σημαντικά στοιχεία αυτής της διαδικασίας, η οποία όλοι γνωρίζουν ότι είναι την Κυριακή και μιλάμε για τα 16 χιλιόμετρα, έτσι. Βεβαίως. Ένας αγώνας, ένα δρομικό event σε αυτή τη διοργάνωση, το 16 χιλιόμετρο, το κύριο μάλλον δρομικό event. Ένατος λοιπόν αγώνας Ανοπέ Άντραπο, ένας αγώνας ο οποίος ιχνηλατεί την διαδρομή, την ιστορική διαδρομή που ακολούθησαν οι 10.000 αθάνατοι των Περσών κατά τη μάχη των Θερμοπυλών, προκειμένου να υπερκεράσουν τη φυσιοχειρή τοποθεσία την οποία είχαν καταλάβει οι Σπαρτιάτες και οι 7.000 Έλληνες σύμμαχοι οι οποίοι βρίσκονταν εκεί. Σε κάθε περίπτωση, εκτός από την ιστορικότητα, πρόκειται για ένα πανέμορφο βουνό. Το Καλλίδρομο παρέχει τρομερές φυσικές ομορφιές. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για όσους θα συμμετάσχουν στον αγώνα να χαρούν την φύση και ό,τι προσφέρει. Ταυτόχρονα για μας οι πολύ μεγάλες συμμετοχές δημιουργούν πρόσθετες ευθύνες και μας δημιουργούν φυσικά ένα αίσθημα ευθύνης προκειμένου να παρέχουμε ένα τελικό προϊόν άριστο και το οποίο θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των συμμετοχόντων. Βέβαια, εκτός από αυτό το δρομικό event για φέτος, στα πλαίσια της αναβάθμισης του αγώνα, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και έναν παιδικό αγώνα σκυταλοδρομίας, ο οποίος θα γίνει στις 11 η ώρα. Ταυτόχρονα ουσιαστικά θα έχουμε μια ταυτόχρονη εκκίνηση. Η μία εκκίνηση θα δοθεί βέβαια στην Δαμάστα και τον κύριο αγώνα, ενώ στην περιοχή του Καινοτομικού Μουσείου Θερμοπυλών, του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών, θα έχουμε τον αγώνα σκυταλοδρομίας. Εκεί περιμένουμε από τις 10 η ώρα το πρωί, η γραμματεία θα ανοιχτεί για τους μικρούς μας φίλους μαζί με τους γονείς τους που θα συνοδεύονται να έρθουν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής και όλοι μαζί στο τέλος, μετά τη λήξη του αγώνα της σκυταλοδρομίας, να μπορούμε να χειροκροτήσουμε τους αθλητές οι οποίοι θα ξεκινήσουν οι τερματισμοί των 16 χιλιόμετρων και να κάνουμε την όλη παρουσία μας εκεί γιορτή. Πότε αναμένονται? Κοιτάξτε να δείτε, το ρεκόρ της διαδρομής είναι μία ώρα και 12 λεπτά. Άρα γύρω στις 12 και 4 περιμένουμε τον πρώτο αθλητή. Φέτος, εκτός από τον ρέκορμαν και μέλο του συλλόγου, τον Καστοριανό Κώστα Γιαννόπουλο, έχουμε και τον Χάρη Παπαδογιώργο, περσινό νικητή του αγώνα Ελέβορ στην Ήτη. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα έχουμε έναν συναγωνισμό. Ανεβαίνει το επίπεδο, τους περιμένουμε. Και βέβαια ευελπιστούμε ότι και οποιαδήποτε έκπληξη ξεμητήσει για μας θα είναι ευχάριστη και ευπρόσδεκτη να μπορέσουμε να έχουμε έτσι, μια εξέλιξη και στο αγωνιστικό προφίλ του αγώνα. Εγώ θα αργήσω πάντως, να ξέρετε, μην περιμένετε. Εμείς σας είπαμε, εμείς σας περιμένουμε εκεί. Εμείς σας υποσχόμαστε ότι μέχρι 16 χιλιόμετρα, έτσι. 16 χιλιόμετρα. 16 χιλιόμετρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Υπάρχουν σημεία που μπορεί ο κόσμος να συγκεντρωθεί, να στηρίξει και να εμψυχώνει την προσπάθεια?
Ουσιαστικά τα σημεία στα οποία ο κόσμος μπορεί να έρθει είναι στην αρχή και στο τέλος. Βέβαια, από εκεί και πέρα, αν τα πόδια του κόσμου αντέχει και καθ' όλη τη διαδρομή θα μπορέσει να έρθει σε κάποια σημεία. Η κίνηση είναι στη Δαμάστα. Η κίνηση είναι στο πάρκινγκ της Εράσμονης Δαμάστας. Ο τερματισμός είναι στο Μουσείο των Θερμοπυλών. Ενδιάμεσα, σε σημεία που υπάρχουν πρόσβαση με διάφορους δασικούς δρόμους από την πλευρά του ελευθεροχωρίου της Ανάβρας, θα μπορέσει ο κόσμος να έλθει. Πάρα πολύ ωραία. Αρκεί να μας το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και, όπως είπαμε, να αντέχουν και τα πόδια του κόσμου. Είμαστε εδώ, είμαστε μαζί σας. Τα συγχαρητήριά μας προκαταβολικά. Καλή δύναμη. Και η δύναμη, άρρωστε, έχετε αποδείξει, είναι ο ένατος συνεχόμενος αγώνας. Οπότε τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Βάζουμε τις βάσεις, περιμένουμε τον επαιτειακό του χρόνου, τον 10ο. Και για φέτος, μάλλον, να αναφερθούμε και σε αυτό, γιατί είναι ουσιαστικά το μεγάλο στοίχημα. Βάζουμε τις βάσεις για μια πολύ μεγάλη διοργάνωση το διήμερο 15-16 Σεπτεμβρίου στην Ιπάτη με τον ορεινό μαραθώνιο Ηρακλή και τη δέσμη αγώνων που παρουσιάζει αυτό. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή αντοχή και στους δυο σας. Δύναμη. Γιώργο. Σε ευχαριστώ για τα καρφιά σου. Γιώργο, καλά. Καλημέρα, να σας δώσω παύσιμο πέρα πολύ, να πάρα πολύ. Χαλαρώστε. Δεν χρειάζεται παύσιμο. Είναι το ΤΕΗ, μας συνοδεύει και θα παρέχει την κατάλληλη αποκατάσταση. Τέλεια, τέλεια. Θα το χρειαστώ. Σας πειράζω. Να είστε καλά, κύριε Αρβανίδη. Γιώργο, σας ευχαριστώ και εσένα.